καινούριος τρόπος. Θα παίζω σίγουρα και το ξέρετε. Επίσης, θα παίξεις κι εσύ. Σήμερα επιλέγουμε εμείς. Ναι. Οπότε αυτή... Σήμερα επιλέγουμε εμείς, αλλά και πάλι επιλέγουν και αυτοί. Οι δεύτεροι. Καθίστε να δούμε το γόνισμα απλά, γιατί είχαν... Επειδή επιλέγουμε εμείς και τα κορίτσια μας είναι σε μειονεκτική θέση με τις αντίπαλες, θα πρέπει να βγουν δύο δυνατές σήμερα παίχτριες αναγκαστικά, από μόνες τους να επιλέξουν, γιατί δεν θα επιλέξουν προφανώς με βάση τη στρατηγική που είδαμε στο τελευταίο αγώνισμα η αντίπαλη ομάδα. Απλά... Εμείς πρώτη ξέρω εγώ, θα πάρεις μία. Θα βγει η δεύτερη, θα πάρει εμένα. Θα βγει τρίτη. Σημασία, εσύ είσαι δυνατή, Φελίσια. Τρίτη πρέπει να. Ανάλογα τι αγώνισμα. Αν παίξει Κατερίνα, θα πάρει εμένα. Κάποιος. Για μη σκέφτεσαι ποιο. Μη σκέφτεσαι ποιο, γιατί μπορεί να την κερδίσεις, ρε, εσύ. Δεν έχει να λέει. Νομίζω ότι έχω αρχίσει να βρίσκω λίγο τα πατήματά μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχω φέρει και νίκες. Νίκες ακόμα δεν έχω φέρει, αλλά δεν προβληματίζομαι τόσο πολύ για την εικόνα μου στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή, αρχίζω και πιστεύω περισσότερο στον εαυτό μου και διεκδικώ τη νίκη. Το βασικό είναι με τον νέο τρόπο που διαλέγουμε τους παίκτες να έχουμε σωστή στρατηγική, κυρίως στις γυναίκες. Δηλαδή είναι πολύ βασικό, εφόσον σήμερα διαλέγουμε για πρώτη, να βγουν οι γυναίκες που πιστεύουμε ότι ταιριάζουν. Να βγουν οι γυναίκες, όλες. Εμάς δεν παίζουν όλες.